Σε αναλύθηκε ο πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη και βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Χαράλαμπο Αθανασίου σε εκπομπή, μιλώντα για τον πρόεδρο του κόμματο ΕΑΝ και τέο αντιεισαγγελέα του Αριού Πάγου, Αναστάσιο Κανελόπουλο, όταν μόλι λίγε ημέρε πριν έλεγαν ότι πριν θα εκπροσωπεί του νεοναζί και αυτό δεν έμεινε αναπάντητο από τα κόμματα τη αντιπολίτευση, που μάλιστα έθεσαν και ερωτήματα αν υπήρχαν συνεννοήσει είναι εμφανή η αλλαγή τη τάση τη Νέα Δημοκρατία υπέρ του ΕΑΝ μέχρι σημείου παρεξήγηση. Ο Χαράλαμπο Αθανασίου αποκάλεσε τον πρώην αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου βαθύτατο δημοκρατικό άνθρωπο, προκαλώντα την έντονη αντίδραση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ. Όπω ανέφερε χαρακτηριστικά, ο κ. Κανελόπουλο ήταν ένα βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο και φαντάζομαι ότι και τώρα πρέπει να είναι. Δεν έχει δείξει δείγματα. Δημοσιογράφο τον διέκοψε, ρωτώντα τον πώ φαντάζεται ότι παραμένει δημοκρατικό όταν παραλίγο να γίνει πρόεδρο στο κόμμα Κασιδιάρη, με τον ίδιο να απαντά. Ενώ στην αντιμετώπιση των συναδέλφων του και στο βίωμά του, απάντησε ο γαλάζιο βουλευτή. Ίσως γι' αυτό είχαμε την διαφορετική απάντηση του Άκη Σκέρτσου που είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αξιοποιήσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνηση στι εκλογέ, αν είναι το πρώτο κόμμα η εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου, αφού τόνισε πω ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης αποκάλυψε τον κύριο Κανελόπουλο «βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο», πρόσθεσε ότι πρόκειται για τον παραλίγο πρόεδρο του κόμματος Κασιδιάρη. Απευθυνόμενη στην κυβέρνηση, αναρωτήθηκε τι ακριβώ συμβαίνει.